περιβαλλοντικό έγκλημα λίγο πριν το Κρουσόνα, όπου λίμματα έχουν στο ποταμό μια ανάσα από τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται σε μια καταπράσινη κοιλάδα. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε απαράδεκτες εικόνες υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, κλιμάκιο της οποίας θα προχωρήσει άμεσα σε αυτοψία. Όπως υποστηρίζουν δημότες, εδώ και χρόνια σημειώνονται αυτές οι απαράδεκτες εικόνες, με την κατάσταση να έχει επιδεινωθεί, χωρίς ωστόσο οι αρμόδιοι να προχωρούν τόσο σε ελέγχους όσο και στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Έχει δημιουργηθεί ένα έγκλημα προς το περιβάλλον. Είναι και βοθρολίματα και κατσίγαροι. Και τα δύο. Η μυρωδιά είναι αφόρητη, ρίχνουν λίματα, διάφοροι και ο Δήμος όμως. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο υφίσταται από το 2019, οπότε έσπασε αγωγός αποχέτευσης λόγω των πλημμυρικών φαινομένων, επιβεβαιώνει με δηλώσεις του ο διευθυντής της ΔΕΙΑΜ. Το πρόβλημα πηγάζει από τα δίχτυα μεταφοράς λιμάτων, από τον οικισμό του Κρουσόνα προς τον βιολογικό. Υπάρχει όντως ένα σοβαρό θέμα εκεί. Από τις πλημμύρες που έγιναν το 2019-2020, όπου κατέστησε ένα πολύ μεγάλο τμήμα των δικτύων μεταφοράς, των κεντρικών δικτύων μεταφοράς λιμάτων. Κάναμε εμείς σαν ΔΕΙΑ σοβαρές παρεμβάσεις ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, ιδιαίτερα από το νότιο τμήμα των αγωγών. Όμως δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό από την πραγματικότητα, η οποία είναι ότι το πρόβλημα όντως υφίσταται. Δεν μένουν εδώ, μολύνεται και το χωριό με τα κουνούπια, τα κουνούπια δεν μένουν σε αυτό το σημείο, μολύνεται και όλος ο υδροφόρος ορίζοντας όπως κατεβαίνουν κάτω. Η ροή του νερού είναι συνέχεια χειμώνα καλοκαίρι από τα βουνά. Εγώ σαν παιδί θυμάμαι ότι υπήρχαν εσελόνες, υπήρχαν διάφορα, τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Και ο σκοπός είναι να σταματήσει, θα μπορούσε να γίνει ένας περιπατητικός. Είναι απίστευτου κάλους, με τα πλατάνια, με τους καταράχτες που έχει. Αλλά δεν ενδιαφέρεται κανείς. Εμείς θα πάμε και στο υγειονομικό. Ο επίμαχος αγωγός αντικαταστάθηκε σε ορισμένα σημεία του, ωστόσο απαιτείται μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ώστε τα λίμματα να μην καταλήγουν στο ποταμό αλλά στο βιολογικό, τονίζεται από την ΔΕΙΑΜ, με τις όποιες προσπάθειες για τη χρηματοδότηση του μεγάλου έργου να έχουν πέσει στο κενό. Και υποβάλαμε το 12/22, δηλαδή το 10/22, προς το ημεπερά, εξ ολοκλήρου πάλι τη μελέτη και για ριζικές λύσεις πρέπει να δοθεί κάποια έγκριση και κάποια χρηματοδότηση. Πρόκειται μάλιστα για μια περιοχή η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περαιτέρω τουριστικά με φόντο την ομορφιά του χώρου αλλά και τον εντυπωσιακό βράχο με το όνομα Μελισσοχάρακας. Τους προηγούμενους μήνες, όποτε καταγράφηκαν υψηλές θερμοκρασίες, η κατάσταση ήταν αφόρητη, με τους επισκέπτες να σχολιάζουν αρνητικά τις εικόνες υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Κατάμαυρο και βρώμικο. Έχει έρθει εδώ πέρα ο Δήμαρχος, Ναι, ήταν στη γιορτή της Αγίας Παρασκευής που είναι 26 Ιουλίου και γίνεται πανήγυρι και κατεβαίνει όλο το χωριό. Και τι είδε ο Δήμαρχος? Και τη μυρωδιά αισθάνθηκε και τα κουνούπια και είπε ότι πρέπει να διορθωθεί άμεσα.